Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, όπως και κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, Τρίτη, 4 Απριλίου 2023. Σε μια εβδομάδα η οποία έχει πολλά να μας δείξει, καθώς είχαμε δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους. Ήδη έχει γίνει ένας σχετικός χαμός όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League, εκεί όπου η μάχη για την κορυφή συνεχίζεται ακατάπαυστα, με τον Παναθηναϊκό πλέον και την ΑΕΚ να συγκατοικούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τη βδομάδα που μας έρχεται έχουμε και την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα της Basket League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός συνεχίζει το αίτητο σερί του. Στην Ευρωλίγκα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο καθαρά όσον αφορά τις πρώτες θέσεις, αυτές που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρας για τα play-off, εκεί που ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι ακόμα στην κορυφή και να περιμένει άλλα δύο παιχνίδια τα οποία απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season. Ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, είχαμε την ολοκλήρωση του κυπέλου Ελλάδα στο βόλεϊ ανδρών, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί του με την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου τροπέου απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα Final Four το οποίο διεξήχθη στην Καλαμάτα. Πρωτού μπούμε όμως στο κύριος μενού της εκπομπής, πάμε να δούμε το τι συνέβη σαν σήμερα, 4 Απριλίου, καθώς πάμε πρώτα στο 1931, εκεί όπου πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών ο Γάλλος Αντρέ Μισελέν, το 1889, με το μικρότερο του αδερφό Έντουαρτ, ίδρυσε τη Μισελέν Tire Company στο Κλερμόν Φερνάντ. Για να επιταχύνει την αλλαγή ελαστικών που διαργούσε περίπου 3 ώρες, εφήβρε τα αποσπόμενα ελαστικά, που πια δεν χρειάζονταν να είναι κολλημένα στη ζάντα, αλλά ήταν πιασμένα με σφιχτήρες. Το 1894, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Universal and Colonial Exposition στη Λιόν, μία ντάνα με ελαστικά που έμοιαζε με τη φιγούρα ενός ανθρώπου έδωσε την ιδέα στον Έντουαρτ και ο Αντρέ ανέθεσε στον Μάριους Ρωσιγιόν, γνωστό ως ο Γκάλοπ, να δημιουργήσει τον Μπιμπεντόν, το ανθρωπάκι της Μισελέν, ενός από τα παλαιότερα σήματα στον κόσμο, το όνομα του οποίου προήλθε από τις οδές του ορατίου. Το 1968 η ΑΕΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ, κερδίζοντας τη Σλάβια Πράγας στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων με 89-82. Μέσα και έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο που γίνεται ο αγώνας βρίσκονται 80.000 θεατές, ρεκόρ όλων των εποχών για αγώνα μπάσκετ σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη. Τέλος το 2013, ο ποδοσφαιρικός παράγοντας Πέτρος Θεοδωρίδης πεθαίνει από λίμωξη του αναπνευστικού στο Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε ένας από τους παλαιότερους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και διετέλεσε με επιτυχία μεταξύ άλλων πρόεδρος της ΠΑΕ, Ηρακλής και Πανσεραϊκό. Επί των ημερών του, μάλιστα, η ομάδα των Σερών επέστρεψε και αγωνίστηκε στη μεγάλη κατηγορία μετά από απουσία 16 χρόνων. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ για περισσότερο από 10 χρόνια, ενώ για 3 περίπου μήνες διετέλεσε και πρόεδρός της.
Αυτά ήταν όσα συνέβησαν πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στη στήλη μας σαν σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τους τίτλους αυτούς που λέγαμε νωρίτερα στη σημερινή μας εκπομπή, καθώς είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής τόσο στα play-out όσο και στα play-off. Εκεί όπου είχαμε τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Ατρόμητος 1-1, Πανετολικός Πας Λαμία 1-3, σπουδαία νίκη αυτή για τους Θειώτες, Γιάννενα Όφη 0-1 και Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Στα play-off είχαμε Παναθηναϊκός Βόλος 0-0 με τον Μπόρις Κλέιμαν, τον τερματοφύλακα του Βόλου, να είναι η μορφή του αγώνα, καθώς απέκρουσε το πέναλτι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων του Άντρα Τσπόρα, του Σλοβαίνου επιθετικού. Στο ντέρμπι των δικεφάλων που έγινε στην Τούμπα, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα χάρη σε γκολ του Σέρχιο Αραούχο στο 80 λεπτό, επικρατώντας τον ΠΑΟΚ με 1-0. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε την υπεροχή στο παιχνίδι, είχε και δοκάρι πριν τη φάση του τέρματος που δέχτηκε, ενώ στο μάτς που έγινε στο Καραϊσκάκι το τελευταίο χρονικά, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Άρη, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται από νωρίς στο σκορ με 2-0, ωστόσο κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και κάποια λάθη των παικτών των Πειραιωτών έφεραν αυτό το ισόπαλο 2-2. Ένα αποτέλεσμα που έφερε και την παρέτηση του Μίτσελ, ο οποίος ολοκλήρωσε για την δεύτερη θητεία του στον πάγκο των Πειραιωτών. Να πάμε να δούμε την βαθμολογία, η οποία έχει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να είναι πρώτη με 63 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 60, στους 57 είναι ο ΠΑΟΚ, στους 41 είναι ο Άρης και ο Βόλος ακολουθεί με 40 σε αυτή τη μάχη που γίνεται για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο Άρης, ο οποίος αύριο υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει και η αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά την βαθμολογία των play-out, ο Ατρόμητος είναι στους 33 βαθμούς, ακολουθεί με 30 ο Όφη. Στην ένατη θέση είναι ο Πανετολικός με 29, στους 28 είναι ο Αστέρας Τρίπολης, 23 για τη Λαμία όσους έχουν και τα Γιάννενα, 21 βαθμούς για τον Ιωνικό και 19 τελευταίος είναι ο Λεβαδιακός. Αύριο υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική, όπως είπαμε, του πρωταθλήματος των play-off με την τρίτη αγωνιστική. Συγκεκριμένα η αυλαία θα ανοίξει στις 6 με την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού Βόλος εναντίον ΑΕΚ. Στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό. Ενώ τέλος στις 9 υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι γίνεται μια μάχη όσον αφορά την κατάκτηση της κορυφής και φυσικά για την ανάδειξη του πρωταθλητή, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Ένας Βόλος ο οποίος στάθηκε όρθιος σε αυτή την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι και, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κατάφερε, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπόρις Κλέιμαν, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Βόλου, να πάρει αυτό το σημαντικό βαθμό και να γίνεται έτσι ο ρυθμιστής όσον αφορά τη συνέχεια των play-off, κάτι το οποίο είπε και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Κώστας Μπράτσος, μια ομάδα η οποία όλοι την είχαν για να έχει το ρόλο του κομπάρσου σε αυτά τα play-off, σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Δείχνουν όμως οι Βολιώτες ότι είναι αποφασισμένοι να κόψουν βαθμούς από τις ομάδες οι οποίες έχουν βλέψεις για το πρωτάθλημα. Μιλάω φυσικά για το Big Four, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενώ μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Europa Conference League, εκεί όπου διαφορά πλέον μεταξύ του Βόλου και του Άρη είναι μόλις στον ένα βαθμό. Εμείς να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ όσον αφορά τις ομάδες και να πούμε ότι στον Ολυμπιακό πλέον υπάρχει η αντικατάσταση του Μίτσελ μετά τα όσα έγιναν την Κυριακή το βράδυ απέναντι στον Άρη.
κάποιες αλλαγές που έκανε ο Ισπανός τεχνικός ήταν αυτές που ουσιαστικά ξεχύλισαν το ποτήρι της οργής που υπήρχε το τελευταίο διάστημα. Ένας Ολυμπιακός που έχασε μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τις δύο πρώτες ομάδες της κορυφής, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι αύριο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει μείνει λίγο πίσω στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα έχει πλέον στον πάγκο του τον Ζωζέ Ανιγκό, τον μέχρι πρότινος τεχνικό διευθυντή της ομάδας, έναν άνθρωπο που τον είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια ως προπονητή του Πανιωνίου αλλά και του Λεβαδιακού, ενώ είχε μεγάλη καριέρα στην Γαλλία, κυρίως με την Μαρσέιγ, από όπου πέρασε από διάφορα πόστα. Τώρα όσον αφορά τις απουσίες που θα έχουν οι ομάδες για τα παιχνίδια τα αυριανά, να πούμε ότι δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη ο Γιάννης Κότσιρας λόγω ενοχλήσεων στο πόδι, ενώ και ο Ολυμπιακός θα έχει την απουσία του Σέρζι Κανός, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν για ένα πρόβλημα στο γόνατο. Μιας και λέμε για τους Πειραιώτες, να πούμε ότι ήδη έχουν αρχίσει τα ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα βρεθούν και στον πάγκο της ομάδας των Πειραιωτών. Όλα αυτά βέβαια εξαρτιόνται από τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρει ο Ζωζέ Ανιγκό. Μην ξεχνάμε ότι αύριο ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ την Κυριακή θα πάει στη Λεωφόρο να παίξει απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό. Από τα αποτελέσματα λοιπόν τα οποία θα κρίνουν πολύ το μέλλον του Γάλλου 61χρονου πλέον τεχνικού. Ήδη κάποια ονόματα έχουν κυκλοφορήσει και είναι μεταξύ άλλων του Μαρθελίνο, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διστάσει να έρθει στη χώρα μας. Και μάλιστα το όνομά του συνδέθηκε και με την Nottingham Forest, ομάδα η οποία είναι υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα ονόματα του Ζόζε Ζεσούς, του πρώην προπονητή της Μπενφίκα αλλά και της Φενερμπαχτσέ, του Πέπε Μπορδαλάς, του Εστεμπάν Καμπιάσο και του Τζενάρο Κατούζο. Όλα αυτά βέβαια είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού και όπως είπαμε θα δούμε στο προσεχές μέλλον ποια από αυτά τα ονόματα θα είναι επικρατέστερα για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Υπάρχει δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ, του Ματίας Αλμέιδα, όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, λέγοντας ότι όσο θα έχω 11 παίκτες θα δώσουμε μάχη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο για την κατάκτηση του τίτλου. Μια ΑΕΚ η οποία είχε και παράπονα από τη διαιτησία του Λευκορώσου Κουλουμπάκοφ για ένα ακυρωθέν τέρμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην Τούμπα, ένα γκολ που σημείωσε ο Άμραμπατ, αλλά ακυρώθηκε χωρίς πραγματικά να υπάρχει αιτία. We'll be right back.
Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία για το αύριο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Ολυμπιακό με τον Ρασβάν Τσέσκο, ο οποίος δεν κάθισε στον πάγκο της ομάδας του λόγω τιμωρίας, να ετοιμάζει τα πλάνα του για το αυριανό παιχνίδι, έχοντας τις απουσίες των Γιασμίν Κούρτιτς και Τόμας Κεντζιόρα, αλλά και του Διέκο Μπίσεσβαρ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα υπάρχουν στην αποστολή όλα τα αστέρια της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μια ομάδα του ΠΑΟΚ η οποία έχει μια καλή παράδοση τα τελευταία χρόνια στο φαλυρικό γήπεδο, κάτι το οποίο δίνει αρκετή δύναμη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά για να κάνουν και αύριο το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πειραιώτες. Λέγαμε πριν για τον Ματίας Αλμέιδα, ωστόσο να πούμε ότι στην αποστολή θα βρίσκεται ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος δεν έπαιξε προχθές λόγω κάποιου προσωπικού προβλήματος, ιατρικού μάλιστα προβλήματος, και θα είναι εκτός η Μουκουντή, Μίτογλου και Φανβέρτ. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως την περιήγησή μας στα γήπεδα της Ευρώπης, ξεκινώντας από το αγγλικό πρωτάθλημα, την Premier League, εκεί όπου είχαμε μια σαρωτική νίκη της Manchester City επί της Liverpool με 4-1, Bournemouth Fulham 2-1, Arsenal Leeds 4-1, Brighton Brentford 3-3, Crystal Palace Leicester 2-1, Nottingham Forest Wolves 1-1, Chelsea Aston Villa 0-2. Μάλιστα αυτή ήταν στήξη και την θέση του Graham Potter στην τεχνική ηγεσία των μπλε. West Ham Southampton 1-0 στη μάχη της ουράς και Newcastle Manchester United 2-0 και χθες Everton Tottenham 1-1. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν 4 αναμετρήσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα της Premier League. 10 παρατέταρτο θα παίξουν Bournemouth Brighton, Leeds Nottingham, Leicester Aston Villa. Στις 10 η Chelsea θα υποδεχτεί τη Liverpool. Ενώ αύριο υπάρχουν 2 αναμετρήσεις, West Ham Newcastle στις 10 και Manchester United Brentford. Τώρα, όσον αφορά την βαθμολογία, η Arsenal παραμένει πρώτη με 72 βαθμούς, ακολουθεί η City με 64. Στους 50 βαθμούς είναι η Newcastle, η Tottenham και η Manchester United. 43 βαθμούς για την Brighton και την Brentford, στους 42 είναι η Liverpool, 41 βαθμούς για την Aston Villa, 39 για την Fulham, 38 για την Chelsea, 30 για την Crystal Palace, στους 28 είναι η Wolves, 27 βαθμούς για West Ham, Everton, Nottingham και Bournemouth, 26 για τη Leeds, 25 για τη Leicester και 23 για τη Southampton. Και από την γυραιά Αλβιώνα να μεταφερθούμε λίγο πιο βόρεια στη Γαλλία, εκεί όπου είχαμε για την 29η αγωνιστική της League One Marseille Montpellier 1-1, Auxerre Troyes 1-0, Rennes Lens 0-1, Lille Lorient 3-1, Angers Nice 1-1, Clermont Ajaccio 2-1, Nantes Reims 0-3, Brest Toulouse 3-1, Monaco Strasbourg 4-3 και Paris Saint-Germain Lyon 0-1, σε ένα μάτς το οποίο βέβαια
Ο Λιονέλ Μέση άκουσε πάρα πολλά από την κερκίδα των φανατικών για την νέα ήττα της ομάδας του, μετά από εκείνη κόντρα στην Ρέμς. Τώρα, όσον αφορά την βαθμολογία, η απόσταση που χωρίζει την πρωτοπόρου Παρί από τη δεύτερη Λανς και τη Μαρσέιγ μειώθηκε στους 6 βαθμούς, 66 έναντι 60. Ακολουθεί Μονακό με 57, στους 52 είναι η Λίλ, 50 για τη Ρεν, 46 βαθμούς για τη Ρέμς, 45 για τη Νις, η Λιόν και η Λοριάν έχουν 44. Στους 37 βρίσκουμε τη Μονπελιέ και την Κλερμόν, στους 35 την Τουλούζ, 30 για την Αντ, 27 για την Μπρέστ, 26 για Στρασμπούρ και Οσέρ, 21 βαθμούς για την Τρουά και την Αζαξιό και τελευταία ομάδα είναι η Ανζέ με μόλις 11 βαθμούς. Πάμε και στην Γερμανία, στην Bundesliga, εκεί όπου είχαμε την διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής. Τα αποτελέσματα ήταν Eintracht Bochum 1-1, Λειψία Mainz 0-3, Union Βερολίνου Στουτγκάρδη 3-0, Freiburg Hertha 1-1, Wolfsburg Augsburg 2-2, Schalke Leverkusen 0-3, Bayern Dortmund 4-2 στο μεγάλο ντέρμπι που έγινε στην Allianz Arena, Κολονία Gladbach 0-0 και Werder Bremen Hoffenheim 1-2. Στη βαθμολογία η Bayern απέκτησε απόσταση 2 βαθμών από την δεύτερη Dortmund, 55 βαθμούς έναντι 53. Στους 51 είναι η Union Βερολίνου, στους 47 η Freiburg, πιο πίσω η Λειψία με 45, η Eintracht με 41, 40 βαθμούς για τη Leverkusen και τη Mainz είναι η πρώτη οκτάδα και έχουμε από εκεί και κάτω τη Wolfsburg με 39, 32 για την Gladbach, 31 για τη Werder, 29 για την Augsburg, 28 για την Κολονία, 26 για την Bochum, στους 25 είναι η Hoffenheim και στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Hertha με 22, την Schalke με 21 και τη Stuttgart με 20 βαθμούς. Μιας που λέμε για Γερμανία, να πούμε ότι σήμερα και αύριο υπάρχουν οι προημιτελικοί του κυπέλου Γερμανίας. Ήδη τώρα είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση της Eintracht με την Union Βερολίνου. Το μάτς είναι στο 2-0, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Bayern θα υποδεχτεί τη Freiburg. Αύριο υπάρχουν άλλες δύο αναμετρήσεις, οι οποίες είναι στις 7 θα παίξει η Νιρεμβέργη απέναντι στην Στουτγκάρδη, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Λειψία θα υποδεχτεί την Dortmund. Πάμε και στο ισπανικό πρωτάθλημα, την Primera División ή αλλιώς La Liga, όπως θέλουν να τη λένε οι περισσότεροι. Είχαμε λοιπόν την 27η αγωνιστική. Δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κορυφή. Είχαμε λοιπόν Μαγιόρκα Οσασούνα 0-0, Χιρόνα Εσπανιόλ 2-1, Μπιλμπάο Χετάφε 0-0, Κάντιθ Σεβίλη 0-2, Έλσε Μπαρτσελώνα 0-4, Θέλτα Αλμερία 2-2, Ρεάλ Μαδρίτης Βαγιαδολίδ 6-0 με χατρίκ του Καρίμ Μπενζεμά, Βιγιαρεάλ Σοσιεδάδ 2-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπέτις 1-0 και εχθές Βαλένθια Βαγεκάνο έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Στη βαθμολογία τώρα η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη με 71 βαθμούς, ακολουθεί η Ρεάλ με 59.
Στους 54 είναι η Ατλέτικο Μαδρίτη, στους 48 η Σοσιεδάδ, 45 βαθμούς έχει η Μπέτις, 44 έχει η Βιγιαρεάλ, στους 37 είναι η Μπιλμπάο και η Βαγεκάνο, πιο πίσω με 35 η Οσασούνα και η Θέλτα, στους 34 η Χιρόνα, 33 για τη Μαγιόρκα, 31 για τη Σεβίλη, 30 για τη Χετάφε, 28 έχουν η Κάντιθ και η Βαγιαδολίδ, 27 βαθμούς μοιράζονται τρεις ομάδες, η Βαλένθια, η Εσπανιόλ και η Αλμερία, ενώ τελευταία είναι η ομάδα της Έλτσε με 13 βαθμούς. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει και αύριο ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ για το Copa del Rey στις 10 η ώρα, ενώ την Πέμπτη, να δούμε κάποιο πρόβλημα υπάρχει όσον αφορά το πρόγραμμα του Copa del Rey. Ένα Copa del Rey το οποίο φυσικά είναι σήμερα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Μπιλμπάο και την Οσασούνα στις 10 η ώρα επίσης. Και πάμε εμείς να δούμε το τι έγινε και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ένα Ιταλικό Πρωτάθλημα το οποίο είναι στην 28η αγωνιστική. Είχαμε μία ήττα της πρωτοπόρου Νάπολη από την Μίλαν. Πάμε όμως να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν Κρεμονέζε Αταλάντα 1-3, Ίντερ Φιωρεντίνα 0-1, Γιουβέντους Βερόνα 1-0, Μπολόνια Ουντινέζε 3-0, Μόντσα Λάτσιο 0-2, Σπέτσια Σαλερνιτάνα 1-1, Ρώμα Σαμπτόρια 3-0, Νάπολη Μίλαν 0-4, χωρίς τον Όσιμεν η ομάδα της Νάπολη, λόγω τραυματισμού, και μάλιστα υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Έμπολη Λέτσε 1-0 και Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Στη βαθμολογία η Νάπολη παραμένει πρώτη με 71 βαθμούς, ακολουθεί η Λάτσιο με 55. Στους 51 βαθμούς είναι η Μίλαν, ένα βαθμό πίσω της ιδιαίτερη ομάδα του Μιλάνου, η Ίντερ με 50, όσους έχει και η Ρώμα. 48 βαθμούς για την Αταλάντα, 44 για τη Γιουβέντους, η οποία έχει το μείον 15 και περιμένει την έφεση την οποία έχει κάνει. 40 βαθμούς για την Μπολόνια και τη Φιωρεντίνα, 38 για την Τωρίνο και την Ουντινέζε. Στους 37 είναι η Σασουόλο, 34 για τη Μόντσα, 31 για την Έμπολη, 28 για Σαλερνιτάνα, 27 για Λέτσε, 25 για τη Σπέτσια, 19 για τη Βερόνα, και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Σαμπτόρια με 15 και την Κρεμονέζε με 13 βαθμούς. Σήμερα και αύριο υπάρχουν οι ημιτελικοί του Coppa Italia στις 10 Juventus Inter σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, και αύριο Cremonese εναντίον Fiorentina για να μάθουμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και από το ποδόσφαιρο να περάσουμε σιγά σιγά στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε για το πρωτάθλημα της Basket League αποτελέσματα της προτελευταίας αγωνιστικής. Κολοσσός Sage Hotels Άρης 96-90, Ιωνικός Λαύριο Μέγκαμπολτ 82-90, ΠΑΟΚ Ματέκο ΑΕΚ 78-72, Παναθηναϊκός Απόλλων Πατρών Κάρνα 108-77, Προμηθέας Περιστέρι Big Win 91-83 και τέλος Ολυμπιακός Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό 92-61. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια εξαναβολής αναμέτρηση στη Ρόδο ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι οι οποίοι προηγούνται στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου με 12-32. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι και η τελευταία και έχει τις αναμετρήσεις. Θα σας πω ακριβώς. Τελευταία αγωνιστική, η οποία έχει τις αναμετρήσεις το Σάββατο σε 7 και 4 Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό Ιωνικός στην μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Περιστέρι Big Win Παναθηναϊκός, Άρης Προμηθέας, Λαύριο Μέγκαμπολτ Κολοσσός Edge Hotels, Απόλλων Πατρών Κάρνα ΠΑΟΚ Ματέκο και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι αυτά τα 5 παιχνίδια τα οποία θα γίνουν με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παρά τέταρτο. Τώρα, όσον αφορά την βαθμολογία, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το αίτητο σερί του, 21 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 15-5, το Περιστέρι με 13-8, ΠΑΟΚ 12-9 όσους έχει ο Προμηθέας και η ΑΕΚ. Ο Κολοσσός είναι με ρεκόρ 10-10, στο 10-11 είναι ο Άρης, 7-14 για το Λαύριο, μια ομάδα η οποία κινδύνευε το προηγούμενο διάστημα, ήταν στην μάχη του υποβιβασμού και έχουμε στις τελευταίες θέσεις Απόλλων Πατρών με ρεκόρ 5-16 και Ιωνικός και Καρδίτσα έχουν από 4-17. Αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα της Α1. Πάμε εμείς στην Ευρωλίγκα, καθώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την τελευταία διάβολο εβδομάδα της κανονικής περίοδου. Στα αποτελέσματα λοιπόν, Μακάμπι Βίρτους 111-80, Παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου 86-76, Ανατολού Εφές Αρμάνι Μιλάνο 89-69, Μπασκόνια Άλμπα Βερολίνου 93-87, Παρτιζάν Μπαρτσελώνα 80-89, Ζαλγκίρις Μονακό 79-70, Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια 92-73, Ολυμπιακός Βίλερμπάν 81-55 και Ρεάλ Φενέρμπαχτσέ 90-75. Μάτς τα οποία έγιναν την Τρίτη και Τετάρτη. Και έχουμε τα μάτς που έγιναν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ανατολού Εφές Βίρτους Μπολόνια 86-67, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 85-66, Μπαρτσελώνα Άλμπα 72-56, Μπάγερ Μονάχου Μονακό 81-84, Ζαλγκίρις Βαλένθια 95-74, Παρτιζάν Ρεάλ 104-90, Μπασκόνια Φενέρμπαχτσέ 92-69, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 81-73 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 60-76. Επόμενη αγωνιστική είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας έρχεται, προτελευταία της κανονικής περίοδου, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίξει στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, μάτς το οποίο θα γίνει στις 8. Την ίδια ώρα έχουμε και την αναμέτρηση της Αλγκύρης με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσέ Ανατολού Εφές, το ντέρμπι των Τούρκων, και 9:30 Βαλένθια εναντίον Βίρτους Μπολόνια, 10 παρατέταρτο Ρεάλ εναντίον Μπάγερν και στις 10 η Μπασκόνια θα φιλοξενήσει τη Βίλερμπαν. Την Παρασκευή υπάρχουν 3 αναμετρήσεις, στις 9
Παναθηναϊκός θα παίξει με την Άλμπα Βερολίνου στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στις 9.30 η Αρμάνη θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα και στις 10 η Μονακό θα παίξει απέναντι στην Παρτιζάν. Πάμε τώρα να δούμε και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά από 32 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 23 νίκες και 9 ήττες. Ακολουθεί η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ με ρεκόρ 22-10. Στο 21-11 είναι η Μονακό, οι πρώτες 4 ομάδες που δείχνουν να έχουν κλειδώσει και, και το αβαντάζ της έδρας ενώψη των play-off. Πέμπτη θέση για τη Μακάμπη με ρεκόρ 19-13. Στο 18-14 είναι η Φενέρ και η Παρτιζάν, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 17-15, ένα ρεκόρ το οποίο είναι ίδιο με τη Τζαλκίρις. Βέβαια υπάρχει στη μεταξύ της οβαθμία να υπερέχουν οι Βάσκοι. Από εκεί κάτω έχουμε την Ανατολού Εφές, η οποία μένει ακόμα ζωντανή όσον αφορά την πρόκριση. Είναι στο 16-16, 15-17 για τον Ερυθρό Αστέρα. 14-18 έχουν οι Αρμάνοι, η Βαλένθια. 13-19 για τη Βίρτους Μπολόνια, 11-21 για Μπάγκερν και Παναθηναϊκό. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Άλμπα Βερολίνου με ρεκόρ 9-23 και τέλος τη Βιλερμπάν με 8-24. Πάμε και στο Euro Cup, εκεί όπου ο Προμηθέας ναι μεν πέτυχε το στόχο του που ήταν η πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της φάσης των 16, ωστόσο στην τελευταία αγωνιστική που έγινε στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Χάποελ γνώρισε βαριά ήταν με 108-69, παρόλα αυτά πέρασε όμως στην επόμενη φάση όπου θα αναμετρηθεί στην έδρα του απέναντι στην γαλλική Μπουρζ, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει και το μέλλον της ομάδας της Πάτρας για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ενώ να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και η αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του Basketball Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στο Ισραήλ για να παίξει απέναντι στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ, μια ομάδα η οποία έχει και το πλεονέκτημα έδρας αυτή τη σειρά, μια σειρά η οποία θα κριθεί στις δύο νίκες, πρώτο παιχνίδι σήμερα στις 9 η ώρα, για την ομάδα του Ηλία Κατζούρη και εν συνεχεία την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχτεί στο κλειστό των Λιωσίων την ομάδα από το Ισραήλ. Να πούμε τώρα και όσον αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα σιγά σιγά, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στο πόλο ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός στον καθοριστικό αγώνα των play-in, καθώς συνέτριψε με σκορ 13-4 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης στη Γλυφάδα, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή του στα προημιτελικά του πρωταθλήματος της Α1 Ανδρών, εκεί όπου ο αντίπαλός του θα είναι ο πρώτος της κανονικής περίοδου Ολυμπιακός, έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, μάτς τα οποία θα γίνουν στις 8, 10 και 12 του μήνα. Από εκεί πέρα να πάμε και στο στίβο που είχαμε φετινό ατομικό ρεκόρ με επίδοση 19 μέτρα και 25 εκατοστά του Οδυσσέα Μουζενίδη στον αγώνα σφύρο βολίας που έγινε στο Λαύριο. Την νίκη πήρε ο Ιταλός Ρικάρτο Φεράρα με επίδοση 20 μέτρα και 11 εκατοστά, ενώ την τρίτη ο Τάσος Λατιφλάρη με επίδοση 18 μέτρων και 99 εκατοστών.
Πάμε και σε άλλα νέα από τα λεγόμενα μικρά αθλήματα, εκεί όπου στην κοπηλασία, να πούμε πρώτα απ' όλα, ότι 14 μετάλλια στις αποσκευές επιστρέφει η εθνική μας ομάδα από την Ιταλία και τη ρεγκάτα του Πιέντι Λούκο, αφού πανηγύρισε 6 ακόμα μετάλλια. Αργυρά κατέκτησαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Σκιφ με 8:01:60, Γαβριέλα Λιόλου και Σοφία Δαλίδου στο διπλό Σκιφ Νεανίδων με 7:39:38, Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού στο διπλό Σκιφ Ελαφριών Βαρών 7:22:13 η επίδοση και Νίκος Χολόπουλος με τον Δημήτρη Παπάζογλου στο διπλό Σκιφ Εφήβων με επίδοση 6:54:26. Χάλκινα μετάλλια πήραν οι Αντώνης Παπακοσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζή στο διπλό Σκιφ Ελαφριών Βαρών με επίδοση 6:34:59 και Βασίλης Κοστούλας Δημήτρης Κούτρας στο δίκοπο εφήβων με επίδοση 7:01:14. Στην κολύμβηση είχαμε την 16χρονη Καναδή Σάμερ Μάκιντος, η οποία έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής με χρόνο 4:25:87, καταρρύπτοντας το 4:26:36 που ήταν της Κατίνκα Χώσου από το 2016. Στην γυμναστική είχαμε το αργυρό μετάλλιο στις κορδέλες και τις μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Σόφιας που κατέκτησε η Εθνική Ανσάμπλ με συγκομιδή 29.250 βαθμών. Πάμε και στο βόλεϊ ανδρών, εκεί όπου είχαμε την διεξαγωγή του Final Four που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Τέντας στην Καλαμάτα, με την ομάδα του ΠΑΟΚ να κατακτά το τρόπαιο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον τελικό με σκορ 3-1 τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε εστευθεί κυπελλούχος Ευρώπης πριν από λίγο καιρό στο Σταδίο Ειρηνής και Φιλίας απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι είχαν περάσει εύκολα το εμπόδιο του Μίλωνα στον ημιτελικό με 3-0, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 3-1. Να πούμε ότι αυτό ήταν το 7ο κύπελο της ιστορίας του Μενέλαου Κοκκινάκη, του λίμπερο της ομάδας του Δικεφάλου. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος αύριο θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο τρίτο παιχνίδι των play-off για την ημιτελική φάση, 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι και με νίκη θα περάσει στον τελικό, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει εύκολα το εμπόδιο του Μίλωνα, έχει πάρει τις δύο πρώτες νίκες στα μάτς που προηγήθηκαν. Και από το βόλεϊ ανδρών να περάσουμε εμείς στο βόλεϊ γυναικών, όπου είχαμε την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Στο ντέρμπι των δικεφάλων ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 τη ΑΕΚ, η οποία μάλιστα είχε ένα σερί 20 συνεχόμενων νικών. ΠΑΟΚ όμως, όπως αποδείχθηκε, ήταν καλύτερος αυτό το παιχνίδι, παρότι έπαιξε χωρίς τις Κάφρεϊ, Στράντζαλη και Βεργίδου. Είχε όμως σε πολύ καλή μέρα την αρχηγό, τη Λίτσα Μερτέκη, η οποία έκανε πραγματικά απίστευτο παιχνίδι και βοήθησε την ομάδα της να πάρει αυτή τη νίκη στο τέλος της κανονικής περίοδου. Τα σετ για την ιστορία ήταν 23-25, 25-21, 25-21 και 26-24. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Άρης Παναθηναϊκός 1-3 σετ, Ολυμπιακός Θύρα 3-0, Ζαών Λαμία 0-3, Ηλυσιακός Εγάλεο 1-3 και Μαρκόπουλο Θέτιδα Βούλας 3-0. Στη βαθμολογία ΠΑΟΚ 59, ΑΕΚ 54, Παναθηναϊκός 52, όσους έχει και Ολυμπιακός, Θύρα 37, Θέτιδα 33, Μαρκόπουλο 30, Άρης 25, Ηλυσιακός 20, Λαμία και Εγάλεο με 17 και τελευταίος ο Ζαών που αποχαιρέτησε την κατηγορία χωρίς βαθμό. Τώρα όσον αφορά τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, είναι ΠΑΟΚ Άρης, ΑΕΚ Μαρκόπουλο, Παναθηναϊκός Θέτιδα Βούλας και Ολυμπιακός Θύρα
και εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, τότε στα επιτελικά θα ζευγαρώσουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Ενώ σε ό,τι αφορά την δεύτερη αγωνιστική των play-out, στους άντρες είχαμε τον Αριστοτέλης Κίδρας να ιτείται εντός έδρας από τον Αφλορεστιάδας με 3-0 σετ, όπου το αποτέλεσμα αυτό έκρινε και τον υποβιβασμό της ομάδας από τη Σκίδρα, καθώς δεν έχει πλέον μαθηματικές ελπίδες. Στο άλλο παιχνίδι, ο Όφη πήρε μια εύκολη νίκη απέναντι στον Πήγασο Πολύχνης με 3-0, διατηρώντας έτσι ελπίδες για την παραμονή του στα Μεγάλα Σαλόνια, καθώς στη βαθμολογία ο Πήγασος έχει 23 βαθμούς, ο Άθλος έχει 20, ο Όφη 12 και τελευταίος ο Αριστοτέλης με 4 βαθμούς. Πάμε να δούμε και το τι έγινε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και συγκεκριμένα στη Φόρμουλα 1 που έχει αρκετούς οπαδούς και στη χώρα μας με τα Grand Prix, τα οποία πραγματικά κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Είχαμε προχθές την διεξαγωγή του δεύτερου Grand Prix, το οποίο έγινε στην Αυστραλία. Είχαμε τη δεύτερη φετινή νίκη και την πρώτη στη Μελβούρνη για τον Max Verstappen, οδηγό της Red Bull Racing, με χρόνο 2 ώρες 32 λεπτά, 38 δεύτερα και 371 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ένας Verstappen ο οποίος αύξησε τη διαφορά στους 15 βαθμούς από τον πέμπτο χθες συμπαίκτη του Σέρχιο Πέρες. Μάλιστα ο Ολλανδός, όπως διαβάζω, όδευε προς εύκολη νίκη, αλλά η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας 3 γύρους πριν το πέσιμο της καροσημαίας, μετά το ατύχημα που είχε ο Κέβιν Μάγνουσεν της Χάς, ψαλίδισε τις αποστάσεις. Και από εκεί πέρα είχαμε δεύτερο τον Λιούις Χάμιλτον, οδηγό της Mercedes, να είναι στη δεύτερη θέση. Τρίτος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με Άστον Μάρτιν. Τέταρτος ο Λαντ Στρολ, επίσης με Άστον Μάρτιν. Και μόλις 12ος ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ενώ εγκατέλειψε ο συμπαίκτη του στη Φεράρι, ο Σαρ Λεκλέρ. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά με κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου, καθώς διαβάζουμε ότι υπάρχει ανακοίνωση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού για όλα όσα συνέβησαν στον κυριακάτικο αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό, με τις πράσινες να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία σε ένα μάτς το οποίο, αν και βρίσκονταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, έχοντας μάλιστα και μια διαφορά 20 πόντων, εντούτοις έχασαν με 87-83 στο τέλος του παιχνιδιού και με αυτή τη νίκη οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει, όπως είπαμε, πολλά παράπονα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκησή του από τη διαιτησία του Αλέξανδρου Ζιώγα, ενός ανθρώπου ο οποίος υπάρχει έντονο παρασκήνιο ό,τι αφορά τα οπαδικά του κριτήρια και μάλιστα ζητάνε με ανακοίνωσή τους από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης την διαγραφή του από τα Μητρώα της Διαιτησίας, καθώς έτσι λέει αλλοιώνεται η σύσταση του πρωταθλήματος. Να πούμε επίσης ότι είχαμε τον πρώτο Έλληνα που κατακτά το κολυγιακό πρωτάθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ρούμογλου, ο οποίος αγωνίζεται στο Connecticut, στέφθηκε πρωταθλητής του NCAA, μάτς το οποίο έγινε εχθές το βράδυ. Στο παιχνίδι που είπαμε νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός προηγείται
με 50-27 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Κολοσσό, και ένα αποτέλεσμα το οποίο βέβαια είναι καθαρά και το γόητρο, καθώς έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση το Τριφύλι απέναντι στο Περιστέρι που διεκδικούσε τη δεύτερη θέση, αλλά ήττα του, όπως είπαμε, στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα, δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία στον κυριακάτικο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο κλειστό της John Kennedy. Σε άλλες ειδήσεις που διαβάζουμε είναι ότι στόχος των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι να φτάσουν τα 6.500 διαρκείας, καθώς έχουν κάνει από τώρα κινήσεις ανανεώσεων για την επόμενη σεζόν. Πληροφορίες από την Ισπανία θέλουν τον Εργκίνα Ταμάν να έχει συμφωνήσει με την πλευρά του Παναθηναϊκού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, ο Εργκίνα Ταμάν πρέπει να τελειώσει τη σεζόν με την Ανατολού Εφές και στόχος του είναι να περάσει η ομάδα του στην οκτάδα και τα play-off, έτσι ώστε να υπερασπιστεί το τρόπαιο, μιας και μιλάμε για την back-to-back πρωταλήτρια Ευρώπης, Ανατολού Εφές. Να πούμε ότι επίσης υπάρχει ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ανδρέα Βαρίκα, ενός ανθρώπου που το όραμα του οποίου μάλιστα εμπνέει ξανά την ομάδα του Πανιωνίου και μάλιστα προβλήθηκε για πρώτη φορά, όπως διαβάζω, με αρκετό κόσμο να συγκινείται για τον άνθρωπο που πραγματικά έγραψε ιστορία με τον ιστορικό. Ο Νίκος Παπάς, ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, σκέφτεται σοβαρά να διεκδικήσει τον Δήμο Αθηναίων, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε. Από την άλλη πλευρά έχουμε την δήλωση του Αντρέη Στογιάκοβιτς, ο οποίος είπε ότι είναι χαρούμενος που εκπροσωπεί τόσο την Ελλάδα όσο και τη Σερβία, στο πλαίσιο του McDonald's All American, ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς. Και να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με το χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς πολλές μουρούμερες, είπαμε και πριν, ότι δημιούργησε η ήττα της Paris Saint-Germain από την Lyon, και μάλιστα φήμες θέλουν τον Lionel Messi να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την ομάδα του Παρισιού για άλλες πολιτείες. Πληροφορίες λένε ότι εξετάζει την πρόταση της Inter Miami, ομάδας η οποία είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης ο David Beckham. Από την άλλη βέβαια πολλοί οραματίζονται τον Lionel Messi να επιστρέφει στην Βαρκελόνη για να παίξει ξανά με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Να πούμε επίσης ότι ο Πέλεκης ήταν βαρύς για τον Αλεξάνδρ Μίτροβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 8 αγωνιστικές για την επίθεση του στον διαιτητή του αγώνα της Φούλαμ με τη Manchester United, ενώ με 2 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Μάρκο Σίλβα, αλλά και με πρόστιμο. Ο Απόστολος Βέλιος παρέλαβε το βραβείο του πρώτου σκόρερ στον τρίτο γύρο της Β' κατηγορίας στην Ολλανδία, καθώς συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα. Ο Βίκτορ Οσιμέν, που λέγαμε νωρίτερα, είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Μίλαν στο Σαν Σίρο για την προημιτελική φάση του Champions League την ερχόμενη εβδομάδα. Και είχαμε 2 αναμετρήσεις για την εμβόλυμη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2, με τον Παναθηναϊκό να μένει στο ισόπαλο χωρίς τέρματα μάτς απέναντι στον Αλμοπό Αριδέας στην πόλη της Μακεδονίας, και ισόπαλη έληξε και η αναμέτρηση του Θεσπρωτού με το μακεδονικό μάτς που έγινε στην Ιγουμενίτσα. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για μετά το Πάσχα, καθώς η ερχόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα. Σας εύχομαι να περάσετε όλοι καλά, να γεμίσουμε όλοι μπαταρίες μακριά από κακουχίες και κακές σκέψεις. Πάνω απ' όλα υγεία, και φυσικά το ραντεβού μας είναι μόνο στα γήπεδα. Καλό βράδυ!